Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι το αγροτικό ζήτημα είναι τεράστιο, θα μπορούσαμε να συζητούσαμε με ώρες. Όπως είναι γνωστά, τα διαρθρωτικά δομικά προβλήματα και στην παραγωγικότητα για τη χώρα μας, όπως και το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ που, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το συζητήσουμε και εδώ στη Βουλή. Όμως θα μείνω στο θέμα του στρατηγικού διαλόγου που είναι το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Βάλατε, όχι εσείς και η έκθεση, το θέμα γεωργία και προστασία φύσης μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή, είναι ρυπογόνα η αγροτική δραστηριότητα που αφορά το στρατηγικό τομέα της διατροφής του ανθρώπου. Είναι άλοθη για να φύγουν όσοι μικρομεσαίοι αγρότες έχουν μείνει και να κυριαρχήσουν οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Γιατί τότε θα πρέπει να βάλουμε και το θέμα βιομηχανία και προστασία της φύσης μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνονται. Αλλά το θεωρούμε ότι μπαίνει με πολύ υποκριτικό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις και τις ελληνικές, όταν ολόκληρα δασικά οικοσυστήματα καταστρέφονται από φωτιές. Και δεν είναι μόνο της Κορινθίας που είναι πρόκληση στην κυριολεξία. Γιατί δεν υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει σχεδιασμός, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Αλλά εξίσου καταστροφή είναι και όταν καλλιεργούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα σε δασικά οικοσυστήματα για να κερδοφορούν οι όμιλοι ενέργειας και να πουλάνε πανάκριβα το ρεύμα σε όλους και στους αγρότες. Αυτό δεν είναι περιβαλλοντικό, αλλά καταστροφικό. Τώρα, προσπαθείτε και η έκθεση του στρατηγικού διαλόγου, αλλά και εσείς, να δώσετε λύσεις ή και μάλιστα ωρεοποιημένες, ότι είναι λύσεις που συμφέρουν όλους. Όμως, τι ξεχνάτε? Ότι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεσηκώθηκαν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που έχουν αγροτικό τομέα. Φτάσανε μέχρι τον πύργο του Άιφελ, κύκλωσαν το Ευρωκοινοβούλιο και στη χώρα μας ήταν μεγαλειώδης, με τρακτέρ μέσα στο Σύνταγμα και είχαν την αλληλεγγύη και συμπαράσταση του εργατικού κινήματος. Εκατοντάδες συνδικάτα από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απλός κόσμος ήταν εκεί μαζί τους. Τι ένωνε τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι ήταν κατά της ΚΑΠ. Γιατί είχαν τόση αλληλεγγύη? Γιατί όλοι θέλουν καλά, ποιοτικά και σε προσιτές τιμές τρόφιμα που μαζί με τη στέγη ροκανίζουν το 50% του εισοδήματος στη χώρα μας. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από την έκθεση του στρατηγικού διαλόγου. Μα από ό,τι φαίνεται, ουσιαστικά συμμετείχαν μια ένωση από λόμπι. Και το τελικό κείμενο είναι μια σειραφή, πολλές φορές και αντικρουόμενες απόψεις, όμως έχουν ένα κεντρικό άξονα. Η προώθηση και η κερδοφορία των ευρωενωσιακών μονοπωλίων στον διεθνή ανταγωνισμό. Η έκθεση δεν έχει στόχο την ικανοποίηση των διευρυμένων κοινωνικών αναγκών για επαρκή και ποιοτικά τρόφιμα. Σε πολλά σημεία της ομολογείται ότι όλα αυτά τα μέτρα και η εφαρμογή της ΚΑΠ και της πράσινης μετάβασης θα φέρουν περαιτέρω ακρίβεια και αυξήσεις στη λαϊκή κατανάλωση. Και τι προτείνει ως απάντηση? Τράπεζες τροφίμων και ΜΚΟ που δίνουν τρόφιμα σε φτωχούς. Η έκθεση βεβαίως δεν έχει στόχο και δεν ενδιαφέρεται για την επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών, παρά μόνο στα λόγια, που πλήττονται από τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό και έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής. Και τι προτείνει?
ότι όλα θα τα λύσει η αγορά. Δηλαδή, μια κούφτα μονοπόλια που επιβάλλουν τιμές κάτω από το κόστος στα προϊόντα αγροτών και κτηνοτρόφων όταν είναι να τα αγοράσουν και εκτινάσουν τις τιμές στις αγροτικές εισρωές για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή η αγορά θα εξασφαλίσει εισόδημα στον αγρότη. Μα τον ληστεύει κάθε μέρα και θα τον ληστεύει τον κόπο και τον ιδρώτα του. Τι αντιπροτείνει η έκθεση? Ένα παρατηρητήριο κόστους, για να παρατηρεί το κόστος παραγωγής, τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους. Και για να διασφαλίσει, λέει, ότι οι αγρότες δεν θα πουλούν συστηματικά τα προϊόντα τους κάτω του κόστους. Εντάξει, είναι κοροϊδία. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει στην κυριολεξία. Η έκθεση αναφέρεται συνεχώς στον ανταγωνισμό. Είναι το κριτήριο για τις αλλαγές στις διατροφικές ανάγκες. Προτείνει μάλιστα η έκθεση και θέλει να προωθήσει στους λαούς αλλαγές. Το χτύπημα που προωθείται στην κτηνοτροφία, και είναι υποκρισία, δεν έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε με την υγεία του κόσμου, αλλά σχέση έχει με τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομίλων, ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, από τα κέρδη. Από τη μια τα μονοπόλια των πιο παραδοσιακών κλάδων και από την άλλη τα ανερχόμενα της πράσινης μετάβασης. Στο κείμενο της έκθεσης φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ανησυχίες από τους πολέμους που είναι σε εξέλιξη, αλλά και κλιμάκωση από ό,τι είδαμε και χτες, αλλά και αντιθέσεις. Είναι ορατή μια νέα κρίση, άρα τι προτείνει η έκθεση? Πρέπει να δημιουργηθούν στρατηγικά αποθέματα. Πρέπει να μετριαστούν οι υπερβολικές εξαρτήσεις από ορισμένες εισρωές. Και όμως και στις αγροτικές κινητοποίησεις βάζανε ζητήματα και για τη μείωση του κόστους παραγωγής και για εγγυημένες τιμές, για στοιχειώδες εισόδημα, αλλά και εναντίον αθρώων εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες που όμως παράγονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάλειψη της αγροτικής γης. Ποιος όμως, και στη χώρα μας. Ποιος σήμερα όμως μπορεί να καθίσει στην Ήπεθρο με αυτές τις συνθήκες? Μιλάτε και εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλετε να υποστηρίξετε τους νέους αγρότες να συνεχίσουν. Όμως με τι όρους? Εδώ συγχωνεύεται σχολεία και αναγκάζονται χωριά από το ένα χωριό και αναγκάζονται τα παιδιά από το ένα χωριό που έχει ένα σχολείο να πάνε 10 και 20 χιλιόμετρα μακριά στο άλλο, ή υποβαθμίζεται κέντρα υγείας ερημών χωριά. Γι' αυτό, παρά τα προγράμματα των νέων αγροτών, λίγοι είναι οι νέοι που τελικά θα μείνουν στην αγροτική περιοχή. Και μάλιστα όταν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία το εισόδημα του αγρότη από το 2006 διαρκώς συρρυκνώνεται, έχει φτάσει σήμερα στα 6,5 χιλιάρικα το χρόνο, και απ' την άλλη τι λέτε? Ότι πρέπει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Βεβαίως πρέπει να βελτιωθεί, αλλά χρειάζεται άλλο σχεδιασμό. Γιατί όταν λέτε σήμερα στο νέο αγρότη για αναγκαία μηχανήματα και ΦΗ γεωργία, και απ' την άλλη υπάρχει μείωση αγροτικού εισοδήματος, φορολογία κλπ, πώς θα γίνει? Και αυτά είναι ωραία λόγια που είναι μόνο για να ακούγονται και με πολλά, πολλά ευχολόγια.
Και εμείς βάζουμε το ερώτημα, πόσες ΚΑΠ κοινές αγροτικές πολιτικές έχουν περάσει από το 2006. Θυμηθείτε τι λέγατε όλοι σας που κυβερνήσατε από τότε και με τη σειρά. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξανά Νέα Δημοκρατία κάθε φορά. Κάθε φορά που άλλαζε η ΚΑΠ. Οι μικρομεσαίοι αγρότες δεν έχουν να περιμένουν τίποτε από οποιασδήποτε ενισχύσεις, καθώς αυτές δεν πρόκειται να ανατρέψουν την προοπτική εκτόπισής τους από την παραγωγή τους και προοπτικά από τη γη τους. Οι άμεσες ενισχύσεις δεν ανακόπτουν την επιδείνωση ούτε του κόστους παραγωγής, ούτε των όρων ζωής της μικρομεσαίας αγροτιάς. Υπάρχουν επιβαρύνσεις και με χρέη και με την οικονομική κρίση και με φορολογία εισοδήματος και με ΦΠΑ και έμφυα και με χειροτέρευση τους όρους συντήρησης της ζωικής παραγωγής και της καλλιέργειας και της λίπασης και της ανανέωσης εξοπλισμού κλπ. Τελικά είναι όροι για τη σταδιακή τους μείωση. Επιτείνουν δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας που υφίστανται οι μικρομεσαίοι αγρότες προσπαθώντας να διατηρήσουν το βιό τους. Εμείς δύο λύσεις. Δύο δρόμοι θεωρούμε ότι υπάρχουν. Ο ένας είναι του καπιταλισμού και της επιδείνωσης της δυνατότητας παραμονής στην αγροτική παραγωγή των μικρομεσαίων. Οι όροι γίνονται όλο και πιο δυσμενείς και η προοπτική είναι η καταστροφή τους εξαιτίας του ανταγωνισμού των μονοπωλιακών ομίλων και της συγκεντροποίησης σε καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και ο άλλος είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού, δηλαδή το πέρασμα στην κοινωνική ιδιοκτησία, του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της παραγωγής, κατανομής αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου αρχικά θα υπάρχει με τη συνεταιριστική αγροτική παραγωγή, καμία σχέση βεβαίως με τη σημερινή, που θα συνδέεται με την κοινωνικοποιημένη βιομηχανία, το κρατικό εμπόριο και φυσικά θα υπάρχουν τιμές, υποδομές, προστασία από φυσικά φαινόμενα σε όφελος των αγροτών και του λαού και όχι των μονοπωλίων και φυσικά ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια για τους αγρότες. Τότε πραγματικά θα έχουν κίνητρο να μείνουν στον τόπο. Ευχαριστούμε. Τους ευχαριστώ.